βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχουμε οραματιστεί και το οποίο αξίζουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Εδώ πέρα σήμερα, σε αυτό το εμβληματικό αντικαρκυνικό νοσοκομείο, βλέπουμε μια μικρή πτυχή ενός πολύ μεγάλου κατασκευαστικού έργου, το οποίο εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας, με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλάζουν την όψη των υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πατρίδα μας. Θέλω να επαναλάβω ότι το έργο το οποίο βλέπετε εδώ πέρα να εξελίσσεται, όπως και πάρα πολλά άλλα αντίστοιχα έργα, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία η κυβέρνησή μας εξασφάλισε μετά τον COVID για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αναβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υποδομών. Και το λέω αυτό, διότι βρισκόμαστε 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές και προφανώς το βασικό ζητούμενο και σε αυτή την κάλπη η οποία έρχεται είναι ποια θα είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα μπορεί να διεκδικεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών αυτά που τους αξίζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία μόνο πηγή χρηματοδότησης για τις σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουμε στην υγεία. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 21-27, όπως παραδείγματος χάρη η ενεργειακή αναβάθμιση αυτού του νοσοκομείου. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στην αναβάθμιση των υποδομών. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, στις σημαντικές προσλήψεις και στην ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, αλλά και στις προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες και αυτές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Δοξιάδης, το οποίο θα έχει ως σκοπό να εντοπίζουμε ασθένειες πολύ πριν χρειάζονται οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία όπως το Μεταξά. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ειδικά στον καρκίνο η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτή η οποία σώζει τελικά ζωές και γι' αυτό και υπηρετούμε αυτήν την συνεκτική πολιτική με πολύ μεγάλη συνέπεια. Θα επαναλάβω τέλος, ακόμα μια φορά, ότι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η στήριξη της υγείας στον εκάστη χώρα μας αποτελούσε μία από τις κύριες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας. Και με πολύ μεγάλη συστηματικότητα και παρά τις δυσκολίες που μπορεί να συναντούμε, υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση. Στηριζόμαστε σε όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θέλω για ακόμα μια φορά, το κάνω κάθε φορά που επισκέπτομαι οποιαδήποτε δομή υγείας, να τους ευχαριστήσω την καθημερινή του καθένα ξεχωριστά για όλη την πλάτη την οποία έβαλαν την δύσκολη εποχή του COVID. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά και νομίζω ότι και οι ίδιες και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων η κυβέρνηση αυτή θα εξακολουθεί να στηρίζει τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, το προσωπικό μας, όπως παραδείγματος χάρη ήδη κάναμε με την αύξηση των επιδομάτων που δίνουμε για τις εφημερίες.